Happy Traveler στοιχείο. Εδώ θα μείνουμε. Είμαστε λίγο πλάι από την παραλία της Αγίας Φωτεινής, στην ανατολική πλευρά του νησιού, λίγο πιο νότια από την πόλη της Χίου, και είμαστε ακριβώς πάνω από ένα πανέμορφο ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Πάμε. Το μέρος που μένουμε έχει τέλεια ησυχία. Ακούς μόνο τζιτζίκια και πουλάκια. Δεν έχει κοντά δρόμο και έτσι περνάνε αυτοκίνητα, μηχανάκια και άλλα τέτοια πράγματα που σου χαλάνε την ησυχία. Εδώ γαλινεύεις. Οδηγούμε βόρεια παράλληλα με τη θάλασσα και πάμε στην πρωτεύουσα του νησιού, τη Χίο. Φτάσαμε στο κέντρο της πόλης, βρήκαμε πάρκινγκ και πάμε μια βόλτα. Αυτά τα τείχη είναι από το κάστρο, το κάστρο της Χίου. Πανέμορφο μέρος. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία της Χίου. Εδώ ξεκινάει ένα πολύ όμορφο πάρκο με φοίνικες. Και το καλοκαίρι εδώ γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Από την κεντρική πλατεία κατηφορίζουμε το δρόμο και βγήκαμε στο λιμάνι, την απόλυτη υπερατζάδα της Χίου.
πρωί-πρωί με την αυγούλα ήρθαμε στο λιμάνι Σχίου να δούμε την Ανατολή και να χαζέψουμε τα πλοία να μπαίνουν στο λιμάνι. Αυτό είναι το μνημείο των Χίων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης 1941 με 1944. Στη βόρεια πλευρά της πόλης Ισχίου υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις πανέμορφοι ανεμόμυλοι, στρατηγικά τοποθετημένοι σε σημείο που φυσάει το Μελτέμι. Σε αντίθεση με τους ανεμόμυλους των Κυκλάδων, αυτοί εδώ δεν έχουν σοβατιστεί. Έτσι είναι σε αρμονία με την αρχιτεκτονική του νησιού. Ήρθαμε στο χωριό Βροντάδος, λίγο βόρεια από την πόλη της Χίου. Είναι διάσημο για τον Ουρκετοπόλεμο που γίνεται το Πάσχα, αν και το τελευταίο Πάσχα δεν έγινε. Επίσης έχει μεγάλη παράδοση ναυτιλία, όπως και όλο το νησί. Και εδώ υπάρχει το άγαλμα του Αφανή Ναύτη. Ωραία παραλία εκεί πέρα, τζάδα με φοίνικες. Και πάμε τώρα εκεί πέρα που γίνεται ο Ουρκετοπόλεμος. Τι κάνετε, επιδιορθώνετε την εκκλησία? Ναι, ναι. Καταστράφηκε με το Ουρκετοπόλεμο? Βέβαια. Ναι, εδώ γίνεται. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Φανταστική εκκλησία. Αυτά στο πάτωμα λέγονται λιλαδωτά. Είναι σαν ψηφιδωτά με βότσαλα. Τέλειο. Φύγαμε από Βροντάδος και πάμε λίγο ακόμα πιο βόρεια σε μια παραλία που λέγεται Δασκαλόπετρα. Είναι η πέτρα του Ομήρου. Εκεί λέει καθόταν ο Όμηρος. Ωραία παραλία έχει Δασκαλόπετρα, αλλά αυτό που αξίζει εδώ να έρθεις να δεις είναι η πέτρα του Ομήρου. Πάμε.
Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Εγώ είμαι ο Ηρακλής, η μασκότ της εκπομπής. Σε αυτό το ταξίδι δυστυχώς δεν ήρθα, θα έρθω όμως σε άλλο Happy Traveler. Για την ώρα μπορείτε να με βρείτε στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram που ποστάρω φωτογραφίες τη μουσούδα μου. Γεια! Γεια σου, Γιολάντα. Γεια σου. Τι γίνεται. Καλά. Εδώ. Our host. Τι ωραία που είστε εδώ. Μια χαρά είμαστε. Ησυχία. Ωραία. Πολύ ωραία. Θάλασσα. Τέλεια. Έχει από τις καλύτερες βαθμολογίες στο booking.com που έχω δει ποτέ. You like it here? Yes. Ο Τόνι είναι από την Ολλανδία και μένει εδώ στο ίδιο ξενοδοχείο με εμάς. Hi Tony, do you like it here? Hi FT, yeah, I love it, love it. Good weather, good food, very nice people here. First time in Greece? First time in Greece and we came first time to the island. Do you like Chios? I love Chios. We love it because it's a nice, quiet island. Fantastic. Yes. People are very close here, families are close. And that's what we miss at home as well. We haven't really got a family culture. We've got our family spread over the whole world. But it's so nice just to see and talk to the people here. And the weather makes it much easier. Good. And lovely people. Eh? So, Tony, I'm very happy you like it here. And we hope you come back soon. We're coming back here as well. Okay. Take care. Thank you. Bye. Bye. Το δωμάτιο που μένουμε έχει κουζινάκι, βασικά είναι διαμέρισμα. Αυτό είναι πολύ βολικό και ειδικά για μια οικογένεια που θέλει να εξοικονομήσει κάποια χρήματα, μπορεί ένα γεύμα της ημέρας να το τρώει μέσα. Και εμένα μου αρέσει ένα κουζινάκι γιατί μπορώ να πάρω ένα παραδοσιακό προϊόν από ένα μέρος, από ένα παντοπολείο, από ένα σούπερ μάρκετ και να το φτιάξω με έναν απλό τρόπο, ένα μεσημέρι. Όπως εδώ, βρήκαμε τέλειο μαστέλο, τοπικό τυρί, πεντανόστιμο και υπάρχει και κατσικίσιο. Και μπορείς να το κάνεις με πολλούς τρόπους. Εδώ στις ταβέρνες και εστιατόρια το κάνουν ψητό. Εγώ έφτιαξα κάτι πάρα πολύ απλό: μια απλή μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα και ντοματίνια από τα μαστιχοχώρια, αυτά που κρεμάνε έξω από τα σπίτια. Και απλώς έβαλα λίγο από το μαστέλο μέσα να λιώσει. Και εδώ πήρα και μια τορτίγια, στην οποία έτριψα λίγο το τυρί, έβαλα ντοματίνια και στο γκριλ να λιώσει. Ακόμα και σκέτο να το φας αυτό, είναι πεντανόστιμο. Ωραία να ξεδιψάσουμε με ντόπιο χυμό, μανταρινάδα χύου. Είμαστε στον Κάμπο. Εδώ είναι ο ναός των εσπεριδοειδών. Η Χίος φημίζεται για τα εσπεριδοειδή της. Και με αυτά φτιάχνουν εξαιρετικά πράγματα.
Στον κάμπο της Χίου παντού υπάρχουν πέτρινα τείχη. Και όταν περνάς από αυτή την περιοχή, αναρωτιέσαι τι υπάρχει πίσω από αυτά τα τείχη. Θέλετε να δείτε? Έχουμε έρθει στο Αργέντικο, την πιο γνωστή ιστορική έπαυλη της Χίου. Σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο πολυτελείας και συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα ξενοδοχεία του είδους του σε όλο τον κόσμο. Το όνομα Αργέντικο προέρχεται από την οικογένεια Αργέντι, που ήρθε και εγκαταστάθηκε στη Χίο κάπου τον 14ο αιώνα. Εδώ έχει κήπο με τριανταφυλιές, έχει και αρωματικά φυτά, έχει πολλά πηγάδια μες στο κτήμα. Καμιά δεκαριά. Αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο πηγάδι που υπάρχει εδώ στο Αργέντικο. Και εδώ κάτω η φράση τους, το μότο τους, σπέβδε βραδέως. Πολύ φιλοσοφία σε δύο μόνο λέξεις. Παντού εσπεριδοειδή, πορτοκαλιές, λεμονιές, μανταρινιές και όλα όσα παράγονται εδώ τα χρησιμοποιούν στην κουζίνα. Φτιάχνουν μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, λικέρ. Και αυτό εδώ είναι ένα παλιό θερμοκήπιο. Κοιτάξτε, φανταστικό θερμοκήπιο. Και μέσα έχει ξυστά, σαν αυτά στο πυργί. Πρέπει να είναι το καλύτερο και το πιο όμορφο θερμοκήπιο που έχω δει ποτέ μου. Το κτήμα είναι 32 στρέμματα και διαθέτει 8 σουίτες, οι οποίες είναι διάσπαρτες μέσω κτήμα. Αν έρθεις εδώ, νιώθεις σαν να είσαι σε σπίτι, χωρίς κάποιον εντελώς δίπλα σου. Εντάξει, αυτός είναι ένας παράδεισος. Κοιτάξτε κήπο. Κοιτάξτε διακόσμηση. Φανταστικό μέρος. Dining room. Πάμε για φαγητό. Και μετά από την τέλεια ξενάγηση στον πανέμορφο χώρο, η καλύτερη ώρα. Ωραία για φαγητό. Και τι φαγητό. Ορεκτικό, κυρίως γλυκό. Όλα τα έχει το μενού. Πω, είναι λουκούμι.
Καλημέρα! Φύγαμε! Σήμερα πάμε να εξερευνήσουμε την Νότια Χίο, τα πανέμορφα μας τυχοχώρια. Αλλά πρώτα, έτσι που είναι πρωί-πρωί με την αυγούλα, θα πάμε σε μία από τις πιο όμορφες και γνωστές παραλίες της Χίου. Στα Μαύρα Βόλια! Φύγαμε! Βγήκαμε στο κεντρικό δρόμο που πηγαίνει από Χίο προς Πυργή και εδώ πάνω στο δρόμο υπάρχουν κάποιοι πολύ ωραίοι ανεμόμυλοι. Έχει πολλούς ανεμόμυλους η Χίο, αλλά αυτή εδώ είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους. Ήρθαμε στο Μυρμήγκι, στο χωριό Μυρμήγκι. Είναι κάπου στο κέντρο της Χίου, όπως πηγαίνεις προς Μαστιχοχώρια. Και εδώ έχουμε μια πάρα πολύ καλή μας φίλη, την κυρία Ελένη. Έχει και κατσικούλες εδώ. Να εδώ η κυρία Ελένη. Τι κάνετε κυρία Ελένη? Μια χαρά. Ωραία. Πολύ καιρό έχουμε να σας δούμε. Είχαμε ξανά Χάρηκα που σας βλέπω. Ναι. Και είμαι πολύ πολύ ευτυχισμένη που σας έχω κοντά μου πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θυμάστε τότε την πρώτη φορά που είχαμε έρθει, είχαμε παρκάρει εκεί, πως είχατε χαρεί που μας είχατε δει. Α, ναι. Σαν να μας χαίρατε χρόνια. Το ίδιο και τώρα. Μακάρι να ήταν όλοι οι άνθρωποι σαν και εσάς. Μακάρι. Εσείς μας κερδίσατε την καρδιά. Φέρατε το παιδί μου. Αγάπη μου. Σε 250 μέτρα στρίψε αριστερά. Στο GPS έχω βάλει να με πάει στο Πυργή, που είναι το πρώτο βασικό κεφαλοχώρι στη νότια πλευρά της Χίου, στα Μαστιχοχώρια. Θα πάμε πρώτα στο εμποριό και μετά θα πάμε στο Πυργή. Το εμποριό είναι ένα μικρό γραφικό λιμανάκι ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται και η παραλία Μαύρα Βόλια. Αυτός είναι ο Εμποριός, ένα από τα πιο γραφικά λιμανάκια της Χίου. Όμως δύσκολα εγώ ξεχνάω τα παλιά. Το κουτί το σκονισμένο με τα γράμματα σου ανοίγω. Και στο νου μου σε γυρίζω και σε φέρνω πάλι εδώ. Όλα, όλα θυμίζουν εσένα. Ιδού, από που πήρε το όνομά του αυτή η παραλία. Μαύρα Βόλια, όνομα και πράγμα. Όλα θυμίζουν εσένα. Όλα, όλα θυμίζουν. Θέλω να δεις ξανά να σε δω μια φορά. Σαν εκείνο το βράδυ που σ' είχα αγκαλιά. Σε κρατούσα από το χέρι. Και μετά τη βουτιά, άραγμα στην παραλία, την τέλεια παραλία, Μαύρα Βόλια. Το ξέρω πως περνάει ο καιρός, εγώ όμως πάντα μένω μοναχός. Απ' τα μέρη που πηγαίναμε περνάω συνεχώς. Τα τραγούδια που αγαπήσαμε για σένα τραγουδό. Τα όνειρα που κάνουμε. Ήρθαμε στο ολοκένουργιο μουσείο Μαστίχας, λίγο έξω από το χωριό Πυργή. Είναι το νέο καμάρι του νησιού. Εδώ μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία για τη Μαστίχα Χίου. Πάμε μέσα. Στον εσωτερικό χώρο έχει όλη την ιστορία της Μαστίχας, από την παραγωγή στο δέντρο μέχρι και το τελικό προϊόν στο συνεταιρισμό. Είναι πραγματικό διαμάντι.
να ένας λόγος για όλους εσάς που έχετε έρθει χειό να ξανάρθετε για να δείτε το μουσείο από κοντά. Και πάμε τώρα μια βόλτα στο υπαίθριο μουσείο. Εντάξει, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Πιστεύω ότι υπάρχει και πολλοί κόσμος από τυχείο που δεν έχει έρθει. Άντε, περάσαμε μια βόλτα, είναι πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο πυργί που είναι γνωστό για τα ξυστά. Ο παραδοσιακός τρόπος εξωτερικής διακόσμησης των σπιτιών. Φτάσαμε στο πυργί. Αυτή είναι η κάτω πλατεία. Μπορείς να ξεκινήσεις από εδώ και με τα πόδια ανάμεσα στα σοκάκια να φτάσεις στην πάνω πλατεία ή το αντίθετο. Κλασικό μέρος με πολλούς τουρίστες. Έρχονται γκρομές και κάνουν βόλτα στα μασιχοχώρια. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία στο πυργί. Ακόμα και η εκκλησία έχει τα ίδια γεωμετρικά σχήματα. Σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε για να απολαύσουμε έναν αυθεντικό ιταλικό καφέ. Αληθινή γεύση και υπέροχο άρωμα Ιταλίας σε ένα φλιτζάνι. Τα λέμε σε λίγο! Αυτή είναι η Ολύμπη, άλλο ένα φανταστικό μας ηχοχώρι. Η Ολύμπη, όπως και τα Μεστά, είναι χωριά τα οποία μοιάζουν με κάστρα, έχουν γύρω-γύρω τείχη. Και ο λόγος ήταν για να προστατεύονται από τους πειρατές. Φύγαμε από Ολύμπος και πάμε σε μια παραλία που λέγεται Αγία Δύναμη. Φτάσαμε, αυτή είναι η Αγία Δύναμη και από εκεί παραλία. Πολύ ωραία παραλία.
Φτάσαμε στα Μεστά, ένας από τους πιο καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οπ. Αυτοκίνητα και μηχανάκια μένουν εδώ έξω. Μέσα, μόνο με τα πόδια. Είσοδος, έχει ταμπέλα είσοδος. Βασικά έχει είσοδος ταμπέλα σε πολλά σημεία γύρω-γύρω. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία. Πάμε εκεί. Λοιπόν, κάθισε εδώ πέρα. Είναι εδώ, είναι καφενείο εστιατόριο Μεσαίωνας. Ναι, τις κόρες μου. Ναι, η κόρη εσείς μαγειρεύει πιο πολύ. Κόρη μου, αλλά έχει πάρει από μένα τα... και τις άλλες γιαγιάς, τις μάνας μου. Για πείτε μου, υπάρχει κανένα πολύ παραδοσιακό φαγητό εδώ τοπικό? Έχω πετρέγκα για χενή και μελιτζανοπίλαφο. Μελιτζανοπίλαφο, οπό και τα δύο ακούγονται πολύ ωραία. Και οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, και μουσακάδες, όλα αυτά τα παραδοσιακά, τα ημάμ. Εσείς είσαστε κάτω σωλημένα ή εγώ εδώ μένετε? Εγώ είμαι ψαράς επαγγελματίας, είμαι με τον άντρα μου, έχουμε δικό μας σκάφος και πάμε και ψαρεύουμε. Έχει ωραία νησάκι εδώ γύρω? Α, έχουμε, ναι, πολύ ωραία. Ωραίες θάλασσες, έχουμε πεντακάθαρες θάλασσες. Ωραία, τέλεια λοιπόν, χειριά μας. Γεια, ευχαριστώ πολύ. Μου, να σε καλά. Και χάρηκα που σε είδα από κοντά. Και έχουμε και εγώ, να σε πάντα νόησα. Καλά, ε. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Ηλία, είναι ο πρόεδρος του χωριού, που κάνει μια ξενάγηση. Το χωριό έγινε από 6-7 χωριά μεμονωμένα γύρω στην περιοχή. Και επειδή υπήρχαν οι πειρατές, ναι, και δημιουργόνταν αυτές οι κλοπές που οι πειρατείες, γι' αυτό αποφασίσαν να μαζευτούν και να κάνουν τα Μεστά. Και το κάναν σαν κάστρο. Και κάναν σαν κάστρο. Το κλέσαι για να περιφορήσουν, ας πούμε, την ασφάλεια δηλαδή των χωριανών, τα προϊόντα τους κλπ. Ωραία. Έτσι λοιπόν κάνα το χωριό αυτό. Απόρθητο, γύρω-γύρω έχει τύχη κλειστά. Έχει τύχη κλειστά με 5 πύργους και τον κεντρικό πύργο που είναι ο παλιός ταξιάρχης τώρα. Ωραία. Ο κεντρικός πύργος φαντάσου ότι χωρούσε όταν, ας πούμε, το χωριό καταλαμβανότανε, ναι, από τους πειρατές, όλο το χωριό έμπαινε σε αυτό το πύργο. Σοβαρά. Ναι, στην εξέλιξη. Αν τυχόν. Πόσοι κάτοικοι, ας πούμε, περίπου? 1000 κάτοικοι. 1000. Ναι, μα αφού όλο το μπλοκ, αυτό ήταν πύργος. Ναι. Με ορόφους κλπ. Είναι και λίγο λαβύρινθος εδώ πέρα, χάνεσαι. Ναι, εδώ διατηρήθηκε. Το καλό είναι ότι διατηρήθηκε το χρώμα του χωριού. Δεν αλλοιώθηκε όπως άλλα χωριά που γκρεμίσανε κλπ. Ναι. Μόνο που ανάξανε 2-3 εισόδους. Ναι, ανοίξανε, ναι, λίγο παραπάνω εισόδους για να μπορεί έτσι να εξυπηρετεί το κόσμο. Θα σε πάω από εδώ που είναι ο παλιός αξιάρχης. Α, βγήκαμε έξω. Ναι, βγήκαμε έξω από εδώ, αλλά αυτό είναι το τείχος, όλο το τείχος του κάστρου είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι, ας πούμε, εντάξει, αυτός είναι τείχος. Εκεί που είναι τείχος με παράθυρα και τα ανοίγματα τέτοια... γίνανε μετά. Α, μετά έγιναν. Για να διευκολύνει ο αέρας, να κάνει χρήση ο κάθε νοικοκύρης με τα ζωντανά του, με τα εμπορέματά του, όλα αυτά. Αλλά παλιά ήταν έτσι. Παλιά είχε μόνο μία πύλη. Η κεντρική είσοδος λέγον του καπιτάνιου η πόρτα, η σιδερένια πόρτα. Γιατί μόνο μία? Γιατί μόνο μία? Γιατί εδώ ήταν πρώτον να ελέγχει το προϊόν που έβαζε για τους φόρους και δεύτερον η ασφάλεια του χωριού. Δηλαδή δεν μπορούσε να μπει ο πειρατής. Γεια σας! Γεια σου! Καλά είστε? Καλώς τον, καλά είστε. Καφεδάκι, όλα. Φανταστικό χωριό έχετε. Κάτσε φυκιά. Δηλαδή αν κάποιος αντικειμενικά το έβαζε τα 10 καλύτερα χωριά της Ελλάδας, σαν ομορφιά, ναι, είναι μέσα. Χαιρόμαστε να τα ακούσουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάω, γεια σας. Στο καλό να πάτε, καλά να περάσετε. Και βγήκαμε στον ταξιάρχη, στην κεντρική εκκλησία του χωριού. Thank you.
Και πριν φύγω, ο κύριος Ηλίας μου χάρισε μια σούμα. Ναι, η σούμα βγαίνει από σίκα, τα αφού τα ξεράνουμε τα σίκα αυτά που τρώμε. Μετά τον Νοέμβριο, αφού ξεραθούν, τα βάζουμε σε νερό με μαγιά μέσα, τα οποία ζυμώνονται και μετά τα βγάλουμε απόσταξη. Κανονική απόσταση. Χιώτικη σούμα. Μεστούσικη. Μεστούσικη. Μεστούσικη σούμα. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ευτύχη. Λοιπόν, αφήνουμε τον πανέμορφο μεσαιωνικό οικισμό των Μεστών και πηγαίνουμε κάτω στο λιμάνι, στο λιμάνι των Μεστών. Είναι ένα πανέμορφο, μεγάλο, φυσικό λιμάνι. Ένας κόλπος ο οποίος δημιουργεί ένα απάνεμο ακόμα και 8 μποφόρ να έχει έξω. Φύγαμε από το λιμάνι των Μεστών και θα φτάσουμε στα Αυγόνυμα και στον Ανάβατο. Η Δυτική Χίος τα σπάει. Έχει μια φανταστική άγρια ομορφιά. Θέλω κάθε τόσο να σταματάω να βγάζω φωτογραφίες και βίντεο. Αλλά το καλύτερο πράγμα είναι όταν έρθετε Χίο να πάρετε ένα μάξι και να έρθετε από αυτή την πλευρά να κάνετε αυτή τη διαδρομή που έκανα και εγώ. Κάθε τόσο έχει μικρές φανταστικές κρυμμένες παραλίες. Και επίσης πάνω στους λόφους έχει αυτούς τους πύργους που δεν είναι πύργοι, ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας, ήταν τηλέγραφος, τηλέφωνο της εποχής. Αν ερχόντουσαν πειρατές, όποιος έβλεπε άναβε φωτιά. Και ο διπλανός έβλεπε τη φωτιά, άναβε τη φωτιά. Και έτσι από φωτιά σε φωτιά έφτανε το μήνυμα στα Μεστά και τα μπουρωνόντουσαν μέσα. Και αυτό τους έδινε αρκετό χρόνο να προετοιμαστούν για την εισβολή των πειρατών. Φτάσαμε στον Ανάβατο. Εδώ ο χρόνος σταματάει. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο όμορφους παραδοσιακούς οικισμούς όχι μόνο της Χίου αλλά ολόκληρης Ελλάδας. Είναι χτισμένος πάνω σε έναν βράχο και κυριολεκτικά τα σπίτια κρέμονται από το βράχο, ειδικά από την άλλη μεριά. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε. Εδώ κυριολεκτικά ο χρόνος έχει σταματήσει. Κοιτάξτε μέρος. Αν έρθετε Χίο πρέπει οπωσδήποτε να περάσετε από εδώ και μην παραλείψετε να ανέβετε πάνω. Ω, θέα φίλε. Εντάξει, κοιτάξτε θέα.
Δεν μπορείτε να πείτε. Με το Happy Traveler σας φτάνουμε σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Στα μέρη που ίσως για κάποιους από εσάς είναι δύσκολο να πάτε. Ακόμα και να έρθετε χείο, ίσως από πρακτική λόγη δεν μπορείτε να έρθετε εδώ πάνω. Αυτό είναι ίσως ό,τι με γεμίζει περισσότερο. Να σας μεταφέρω αυτές τις εμπειρίες. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah! Γεια! Yeah!